Σελίδα 663 είναι από τον Ισαΐα τον προφήτη, νιζήτα κεφάλαιο, 57 κεφάλαιο και 15 εδάφιο, ένα εδάφιο. Νιζήτα 15. Διότι ούτω λέγει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, το οποίο το όνομα είναι ο Άγιος, εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο, αλλά εγώ κατοικώ και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα, για να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδία των συντετριμένων. Και πάμε σελίδα 669, να διαβάσουμε από το Ξι Σίγμα κεφάλαιο, 66 κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Σελίς 669, Ξι Σίγμα 1. Ούτω λέγει Κύριος, ο ουρανός είναι θρόνος μου και η γη υποπόδιον των ποδών μου. Ποιος είναι ο οίκος τον οποίον θέλετε οικοδομήσει δι' εμέ, και ποιος είναι ο τόπος αναπαύσεώς μου, διότι χείρ μου έκαμε πάντα ταύτα και έγιναν πάντα ταύτα, λέει Κύριος. Εις τίνα λοιπόν θέλω επιβλέψει, εις των πτωχών και συντετριμένων το πνεύμα και τρέμοντα το λόγο μου, ώστις δε σφάζει βούν, είναι όσο φωνεύων άνθρωπον, ώστις θυσιάζει αρνίων, όσο κόπτων κοινός λαιμών, ώστις προσφέρει προσφοράν εξαλφίτων, όσο προσφέρων αίμα χείριον, ώστις θυμιάζει ως ευλογών είδωλων. Ναι, αυτοί έκλεξαν τα σοδούς αυτών, και η ψυχή αυτών ειδύναται εις τα αυδελίγματα αυτών. Κι εγώ λοιπόν θέλω εκλέξητε εις αυτούς ολέθρια, και θέλω φέρει επ' αυτούς όσα φοβούνται, διότι εκάλουν και ουδούς απεκρίνετο, ελάλουν και δεν οίκουον, αλλά έπρατον το κακόν ενώπιόν μου και έκλεγον το μη αρεστόν σε με. Ακούσατε το λόγο του Κυρίου, σύσι τρέμοντες των λόγων αυτού. Οι αδελφοί σας ήτινε σας μισούσι και σας αποβάλλουσι, ένε και εν του ονόματός μου είπαν, ας δοξαστεί λοιπόν ο Κύριος, πλην αυτός θέλει φανείς χαράν σας, εκείνη δε θέλουσι κατεσχυνθεί. Φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως, φωνή εκ του ναού, φωνή εκ του Κυρίου, του Κυρίου ως της κάμνη ανταπόδοσιν στους εχθρούς αυτού. Πριν κυλοπονήσει εγέννησε, πριν έλθωσιν επώνη αυτής, εωδύνε αυτής, ηλευθερώθηκε γέννησεν αρσενικών. Τι σήκωσε τι ούτων πράγμα, τι είδε τι αυτά, ήθελε γεννήσει η γη εν μια ημέρα, η έθνος ήθελε γεννήσει εν ταυτό, αλλά η Σιών άμα εκυλοπώνησε γέννησε τα τέκνα αυτής. Εγώ φέρον εις την γέναν δεν ήθελε ο κάμι να γεννήσει, λέγει Κύριος, εγώ κάμνο να γεννώσει, ήθελε να κλείσει τη μήτρα, λέγει ο Θεός σου. Εφράνθητε με τέτους Ιερουσαλήμ και αγάλεστε με ταυτής πάντες οι αγαπώντες αυτήν. Χαρείτε χαράν με ταυτής πάντες οι πενθούντες δι' αυτήν. Δια να θυλάσετε και να χορταστείτε από των μαστών των παρηγοριών αυτής, δια να εκθυλάσετε και να εντρυφήσετε εις την αυθονία της δόξης αυτής. Αμήν. Όπως ο Σολομών είχε υπόσχεση από το Θεό να οικοδομήσει οίκον εις τον Θεόν, έτσι αδερφοί αγαπητοί, και ο κάθε ένας από μας έχει υπόσχεση από το Θεό, καθώς μας βεβαιώνει και ο Απόστολος Παύλος στο Ευαγγέλιο του Χριστού, ότι εσείς είστε ναός του Θεού του ζώντος, διότι το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί εν ημίν. Και βεβαίως η υπόσχεση υπάρχει, ο Θεός θα το κάνει, και μας έκανε μέχρι τώρα τον κάθε έναν από εμάς ναόν του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας, και δια Πνεύματος Αγίου, επειδή τρώγομεν τη σάρκα κάθε Κυριακή του Χριστού και πίνομεν το αίμα του Ιησού Χριστού, δεν έχουμε μόνο την υπόσχεση ότι τελευταία ημέρα θα μας αναστήσει, αλλά έχουμε και την υπόσχεση ότι ο Χριστός θα κατοικεί μέσα μας και εμείς μέσα στο Χριστό. Αλλά και δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, μέσα μας κατοικεί και ο Πατέρας, δηλαδή είμαστε ναός του Τριαδικού Θεού. Αλλά οικοδομούμε όμως και την οικογένειά μας, για να την κάνουμε και αυτήν οίκον Θεού. Οικοδομούμε τον εαυτό μας, οικοδομούμε την οικογένειά μας,
οικοδομούμε το περιβάλλον μας για να βασιλεύσει ο Χριστός, τη δουλειά μας, τους συναδέλφους μας, τους συγγενείς μας. Και όπως έχουμε πει και άλλη φορά, εκείνο που έχει σημασία είναι τι οικοδομείς, οικοδομείς το Χριστό στη ζωή σου, που οικοδομείς, οικοδομείς πάνω στο βράχο, τον αιώνιο, γιατί εξάπαντος θα έλθουν οι πλημμύρες, οι άνεμοι και οι ποταμοί, και αν δεν τον έχεις οικοδομήσει, ό,τι έχεις οικοδομήσει πάνω στο βράχο, αλλά το έχεις οικοδομήσει πάνω στην άμμο, θα γκρεμίσει και εσύ θα σωθείς ως διαπυρός. Και τέλος, πώς οικοδομείς? Οικοδομείς με χρυσάφι, ασήμι και λίθους πολυτίμως, δηλαδή με την υπακοή στο Λόγο του Θεού, στα διατάγματα του Θεού και στη δικαιοσύνη του Θεού, ή με τη δικαιοσύνη τη δική σου, με τη γνώμη τη δική σου, με την άποψη τη δική σου και με την αρέσκεια τη δική σου? Γιατί αν οικοδομούμε σαν άνθρωποι, τότε θα έρθει καταστροφή. Και η καταστροφή θα έρθει σε όλους. Η φωτιά θα δοκιμάσει με τα πάσης βεβαιότητος το έργο νεκάστου. Κανένας δεν θα γλιτώσει από την καταστροφή της φωτιάς. Εάν όμως οικοδομούμε με χόρτα και ξύλα και καλάμια, δηλαδή κατά την αρέσκειά μας, κατά το θέλημά μας, τη θέλησή μας και κατά τη γνώμη μας και την άποψή μας, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Κατακαΐματα θα μείνουν. Έχετε δει να έχει περάσει φωτιά από σπίτι και να το έχει κάψει καθ' ολοκληρίαν? Έχετε δει να έχει περάσει φωτιά από οικογένεια και να την έχει κάψει καθ' ολοκληρίαν, να μην έχει μείνει τίποτα όρθιο? Θα έχετε δει όμως να έχει περάσει φωτιά και η οικογένεια να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, γιατί οικοδομεί όχι με τη γνώμη της, με την άποψή της, με το θέλημά της, με την αρεσκιά της, αλλά με τα διατάγματα του Θεού, με τη δικαιοσύνη του Θεού και με τις εντολές του Θεού. Και έρχεται τώρα ο Θεός να μας πει τι οικοδομείς. Οικοδομείς οίκον για το Θεό? Τι οικοδομείς? Οικοδομείς φατνοτούς οίκους για σένα? Τι οικοδομείς για την καλοπέρασή σου ή για τη δόξα του Θεού? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Τι οικοδομείς, πού οικοδομείς, πώς οικοδομείς, είναι πολύ σοβαρό. Αλλά το ερώτημα τώρα το κρίσιμο είναι για ποιον οικοδομείς? Για σένα και τα παιδιά σου? Για τον εαυτό σου? Για την καλοπέρασή σου? Για την κληρονομιά σου? Για ποιον οικοδομείς? Ή για τη δόξα του Θεού? Πολύ σοβαρό, άδελφοι. Πολύ σοβαρό. Και τέλος, ποιος είναι ο βοηθός σου που οικοδομείς? Εγώ τα λέω όλα. Πριν δύο μέρες, τρεις μέρες, προσευχόμουν και ήρθε ο Κύριος μπροστά μου και μου λέει: είμαι δούλος σου. Πω, τα χάσα εγώ. Λέω: τι είναι αυτά που λες, εγώ είμαι δούλος σου? Λέω: τι πω, πω, λάθος, τι είναι αυτό? Φοβήθηκα. Όχι, μου λέει, είμαι δούλος σου. Γιατί σου λέω, σας λέω, αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Άκουγα. Γιατί σου λέω, αιτείτε και θέλει σας δίδετε για να είναι πλήρης η χαρά σας. Αλλά είμαι δούλος σου και εργάζομαι για σένα, πάντα κατά το θέλημα του Θεού, του Πατέρα μου. Δεν μίλαγα, τ' άκουγα ευχάριστα. Κάποια στιγμή, Κύριε, λέω, εγώ είμαι δούλος σου. Εγώ θέλω να είμαι δούλος σου.
Και θέλω, όχι, ναι μου λέει, να τα πω ακριβώς, αλλά και εσύ θα εργάζεσαι κατά το θέλημα του πατέρα μου. Αμήν. Και τότε φως ήρθε, Κύριε μου, και όταν εγώ σε υπηρετώ κατά το θέλημα του πατρός μου και εσύ με υπηρετείς κατά το θέλημα του πατρός μου, τότε είμαστε ένα. Και ό,τι αν κάνω εγώ, ο Θεός, ο Χριστός, θα το ευωδώνει ο Θεός, και ό,τι αν κάνεις εσύ, θα το ευωδώνει ο Θεός. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ενότητας. Και μετά σκεφτόμουν, αν δύο συμφωνήσουν, όπολο, Κύριε Θεέ μου, έφυγε, χάθηκα. Λέω, Κύριε, τι είναι αυτό που είπες? Αλλά είναι αλήθεια, αδερφοί, είναι ο λόγος του Θεού αυτό. Τώρα λοιπόν ο Χριστός οικοδομεί. Γιατί οικοδομεί? Για τη δόξα του πατρός του. Και εσύ οικοδομείς, ή πρέπει να οικοδομείς. Γιατί? Για τη δόξα του πατρός σου. Ποιος είναι ο βοηθός σου? Ο συνεργάτης σου, ο σύντουλός σου. Γιατί είπε ο Θεός, ιδού ο δούλος μου, δείχνοντας τον Χριστό, στον οποίον εγώ ευαρεστήθη. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος, συνεργήμεθα του Θεού. Άρα φτάνουμε ξανά στο ερώτημα. Τι οικοδομείς, πού οικοδομείς, πώς οικοδομείς, γιατί οικοδομείς, για ποιον οικοδομείς. Με ποιον συνεργάζεσαι και οικοδομείς. Και έρχεται τώρα ο Θεός και λέει, ποιος είναι, γιατί εγώ κατοικώ εν υψηλό τόπο και εν αγίο τόπο και μετά το συντετριμένο την καρδία και το ταπεινού το πνεύμα για να ζωοποιώ. Για να ζωοποιώ, για να τον υπηρετώ. Για να τον βοηθάω. Για να του δίνω δύναμη. Κατοικώ μαζί του. Δεν είμαι περαστικός, κατοικώ μαζί του. Και ποιος το λέει? Ο Θεός. Ποιος είναι ο οίκος τον οποίον θέλεις να οικοδομήσεις? Τι είναι αυτό που θέλεις να οικοδομήσεις? Ποιος είναι ο τόπος που θα αναπαυθώ εγώ? Γιατί όλα αυτά δικά μου είναι και εγώ τα έχω κάνει. Το κρίσιμο όμως ερώτημα σε αυτό τον αγώνα τον καλό της οικοδομής, πού οικοδομείς, πώς οικοδομείς, τι οικοδομείς, για ποιον οικοδομείς, με ποιον οικοδομείς, το κρίσιμο το ερώτημα είναι, εγώ ο Θεός σε ποιον θα επιβλέψω με ευμένεια, ώστε η οικοδομή του να είναι οικοδομή Θεού, δηλαδή οίκος Θεού, τόπος αναπαύσεως του Θεού. Οικοδομείς την οικογένειά σου να είναι τόπος αναπαύσεως του Θεού. Οικοδομείς τον εαυτό σου να είναι τόπος αναπαύσεως του Θεού. Οικοδομείς την εκκλησία να είναι τόπος αναπαύσεως του Θεού. Ποιος είναι αυτός τον οποίον εγώ θα επιβλέψω ώστε ό,τι οικοδομεί να είναι τόπος αναπαύσεως δικής μου? Και τι βλέπει ο Θεός? Αυτοί εξέλεξαν το δικό τους τρόπο να ζουν και να οικοδομούν. Η ψυχή τους χαίρεται στα βδελίγματα. Εγώ τους καλούσα και σήμερα μας καλεί ο Θεός. Και δεν οίκουον. Εμείς ακούμε, αμήν αδερφοί. Εγώ τους μιλούσα
Και αυτοί δεν άκουγαν. Το ξαναλέω από την αρχή. Εγώ τους καλούσα και δεν μου απαντούσαν. Ελάτε και δεν έρχονταν. Τους μιλούσα και δεν μ' άκουγαν. Αλλά έπραταν κατά την επιθυμία της καρδιάς τους, κατά τη λογική του πνεύματός τους και κατά την αρέσκεια της σάρκας τους. Τι θα κάνω εγώ τώρα σε αυτούς? Τι θα κάνω με αυτούς? Λένε ότι θέλουν να οικοδομήσουν οίκον διεμέ και τόπον αναπαύσεως δικό μου. Και κάνουν ό,τι θέλουν. Όπως το θέλουν. Όποτε θέλουν. Και ενώ εγώ έρχομαι και τους μιλάω, δεν μ' ακούνε. Και εγώ έρχομαι και τους φωνάζω, δεν έρχονται. Τι θα κάνω με αυτούς? Πέστε μου. Τι να κάνω με αυτούς? Θα φέρω σε αυτούς όσα φοβούνται. Θα εκλέξω τα ολέθρια σε αυτούς. Γιατί είναι, δεν είναι άξιοι μου του Θεού για να οικοδομούνε. Και ξέρετε πως τους βλέπω αυτούς που οικοδομούν με τη δική τους δικαιοσύνη? Όταν προσφέρουν θυσία βόδι, που είναι η πιο μεγάλη, σαν να κόβουν το κεφάλι ανθρώπου. Όταν θυσιάζουν αρνίων, σαν να κόβουν το κεφάλι σκύλου, που είναι ευδέλιγμα. Και όταν προσεύχονται και θυμιάζουν, σαν να ευλογούν είδωλον. Έτσι τους βλέπω εγώ. Σε ποιον λοιπόν να επιβλέψω? Όλοι οικοδομούνε. Και έτσι πως σας βλέπω τώρα, όλοι μας οικοδομούμε. Όλοι μας. Σε ποιον θα επιβλέψει ο Θεός από όλους μας που οικοδομούμε? Σε ποιον από όλους μας ο Θεός θα φέρει τα ολέθρια και θα φέρει αυτά τα οποία φοβάται? Και σε ποιον ο Θεός θα επιβλέψει με ευμένεια? Και εξηγεί με πάρα πολύ απλό και καθαρό τρόπο. Εγώ κατοικώ στο ταπεινού το πνεύμα και στο συντετριμένο την καρδία. Και ευλογώ αυτόν που τρέμει το λόγο μου. Θυμάστε τι είπε στον Σολομώντα? Εάν περπατάς τα διατάγματά μου, αν ζεις στη δικαιοσύνη μου και αν φυλάτης τα σεντολάς μου, εγώ όλες τις υποσχέσεις μου θα τις εκπληρώσω σε σένα. Εδώ τα ολέθρια. Σε ποιους θα επιβλέψω? Εγώ θα επιβλέψω σε αυτόν που το πνεύμα του είναι ταπεινού ανθρώπου. Για να τον υψώσω. Θα επιβλέψω σε αυτόν που η καρδιά του είναι συντετριμένου ανθρώπου. Γιατί ανάμεσα σε αυτούς κατοικώ. Και θα ευλογήσω αυτούς που τρέμουν στο Λόγο του Θεού. Και τι θα πει τρέμω στο Λόγο του Θεού? Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τον καιρό της σαρκός αυτού, όταν ξενύχταγε και προσέφερε δεήσεις, θυσίες με δάκρυα και προσευχές και κραυγές. Γιατί? Μα ήταν ανάγκη να κλαίει, να κράζει τη νύχτα που προσευχόταν ο Χριστός. Βέβαια, γιατί ήξερε ότι απέναντί του είναι ο εχθρός, ο διάβολος, που ορθώνεται, υψώνεται, στέκεται για να εμποδίσει το έργο του Θεού, για να τον πλανήσει, για να τον φοβήσει, για να κατηγορήσει, και έπρεπε να νικήσει. Και έκραζε, βόηθα με, βόηθα με.
Μια μέρα ακόμη θα έχω να κάνω με τους γραμματείς, τους φαρισαίους, τους ηρωδιανούς, με όλους αυτούς βόηθησέ με. Είμαι αδύναμος άνθρωπος, γιατί έλαβα δούλου μορφή, έγινα όμοιος με τους ανθρώπους, πήρα το σχήμα των ανθρώπων, ταπείνωσα τον εαυτό μου κάνοντας όλο το θέλημά σου. Βόηθα με. Και ο Απόστολος Παύλος αποκαλύπτει, και αν και Υιός έμαθε από όσα έπαθε και εισηκούσθη δια την ευλάβειά του. Γι' αυτό τον άκουσε ο πατέρας του. Για την ευλάβειά του, η οποία τι είναι? Πνεύμα ταπεινού, καρδιάς τετριμένου, να τρέμουμε στο λόγο του Θεού. Το αποτέλεσμα, οι αδελφοί σας θα σας μισούνε. Ένε και νεμού. Και θα σας ειρωνεύονται. Ας δοξαστεί ο Θεός ανάμεσά σας. Αλλά εγώ σας λέγω ότι ο Θεός θα φανεί εις χαράν σας. Η χαρά σας θα έρθει από του Θεού. Μη φοβάσαι τώρα που σε ονειδίζουν. Μέσα στη ζωή υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι η χαρά της αμαρτίας του ασεβούς και η άλλη επιλογή είναι η θλίψη, η κάφηση της θλίψης του δικαίου. Διάλεξε και πάρε. Τη χαρά της αμαρτίας του ασεβούς ή την κάφηση της θλίψης του δικαίου. Διάλεξε. Σήμερα είναι ο καιρός να αποφασίσεις. Την κάφηση της θλίψης στη θλίψη του δικαίου ή τη χαρά της αμαρτίας του ασεβούς. Διάλεξε. Και ο Κύριος είπε, για ακούστε, φωνή εκ της πόλεως έρχεται, καιρή κακή, φωνή εκ του ναού. Η κρίση θα αρχίσει πρώτα από τον οίκον του Θεού. Φωνή απελπισίας. Να επαναλάβω, αδερφοί, τι θέλεις, τη χαρά της αμαρτίας ή να καυχάσεις τη θλίψη σου? Εμείς λέει καυχόμεθα, λέει ο Παύλος, ευαρεστούμεθα στις θλίψεις. Γιατί? Γιατί οι θλίψεις μας κάνει αδύνατους, και όταν είμαστε αδύνατοι τότε αποκαλύπτεται η δύναμη του Θεού στη ζωή μας. Τελεία. Τι θέλεις? Να κρύβεσαι για να μην θλίβεσαι και να χαίρεσαι όταν αμαρτάνεις, ή να υψώνεις το όνομα του Χριστού, να θλίβεσαι και να καυχάσεις τη θλίψη σου χάριν του ονόματος του Ιησού Χριστού? Δίλημα απόφασης θανάτου, ή αν θέλετε απόφαση ζωής, όπως το λέω εγώ, γιατί φοβάμαι να το πω απόφαση θανάτου. Ο Λόγος του Θεού το λέει απόφαση θανάτου. Υπάρχει ο άνθρωπος που κρύβεται, ούτε μιλάει για τον Χριστό, ούτε λέει για τον Χριστό τίποτα, πάπα με μοδενιδίσουνε και τι θα μου πούνε και πώς θα μου το πούνε. Είναι μια επιλογή. Αλλά δεν οικοδομείς για τη δόξα του Θεού. Δεν οικοδομείς για την ανάπαυση, για να αναπαυθεί ο Θεός. Δεν οικοδομείς. Τι κάνεις? Περνάς τον καιρό σου. Τι υπάρχει? Σοφία ανθρώπινη. Πανουργία, κρύβεσαι. Ματαιότητα, κανένα σκοπό στη ζωή σου. Κανένα σκοπό στη ζωή σου. Και αυτή η χλιαρότητα που θα σε οδηγήσει? Να σε ξεμέσει ο Θεός. Και πού θα φτάσεις? Στη χαρά της αμαρτίας. Στην εκχύληση της αμαρτίας του ασεβούς.
Ο άνθρωπος όμως παίρνει θέση και λέει: Κύριε, είμαι αδύνατος, δεν μπορώ, δώσε μου τη σοφία σου, δώσε μου τη σύνεσή σου, βοήθησέ με Χριστέ μου, ελέησέ με Χριστέ μου, προπορεύσου στη ζωή μου, κάνε όλα αυτά που μου έχεις υποσχεθεί, βοήθησέ με Κύριε να περπατάω στο θέλημά σου, βοήθησέ με καθώς με ελευθέρωσες από την αμαρτία να είμαι δούλος σου. Και πώς θα γίνεις δούλος του Θεού? Ελεύθερος ον πάντων εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας. Γιατί? Γιατί με ενδιαφέρει η δόξα του Θεού να κερδίσω τους πλειοτέρους. Δεν είναι ελεύθερο, δεν είναι δούλος πάντων αυτός που κατηγορεί τους πάντας. Δεν είσαι δούλος Θεού. Άθλιος είσαι. Τα ολέθρια θα έρθουν σε σένα. Αυτά που φοβάσαι θα σου συμβαίνουν. Με το Θεό δεν μπορεί να παίξει κανένας. Όταν το στόμα μου λέει, τι γίνεται από εκεί και πέρα? Ολέθρια θα φέρει ο Θεός. Κραυγή από την πόλη. Φωνή κραυγής και αγωνίας από τον ναό. Ποιο ναό? Που είσαι εσύ. Γιατί? Γιατί διάλεξες όχι το να καυχάσαι στους ονειδισμούς και στη θλίψη του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, αλλά να αυτοδικαιώνεσαι με τα λόγια σου, με τις απόψεις σου, με τη γνώμη σου και να νομίζεις γενόμενος εχθρός του Θεού και των παιδιών του Θεού ότι θα σε ευλογήσει ο Θεός. Όχι. Ο Θεός δεν μας φυλάει. Τα ολέθρια θα προβλέψει ο Θεός. Αυτά που φοβάσαι θα γίνονται στη ζωή σου. Γι' αυτό να μετανοήσουμε, αδέρφια μου, όλοι μας. Τα έχω κάνει αυτά. Μετανοώ όμως, Κυρία μου. Ελέησέ με. Ελέησέ μας, Χριστέ μου. Ναι, ανάξιοι είμαστε, άθλοι είμαστε. Έχω πει, έχω ακούσει, έχω... Κύριε Θεέ μου, τώρα όμως φοβάμαι το όνομά σου το Άγιο. Τώρα όμως θέλω να με επισκεφθείς. Τώρα θέλω να μου χαρίσεις πνεύμα ταπεινού ανθρώπου για να μην λέω. Καρδιά συντετριμένου ανθρώπου για να μην κατηγορώ. Να τρέμω στο λόγο σου, όχι να φοβάμαι, να τρέμω στο λόγο σου για να περπατώ στο θέλημά σου. Για να φέρεις σε μένα την παρουσία σου, την ευλογία σου, τη δόξα σου. Θέλω να οικοδομώ για τη δόξα σου, Κύριε. Αμήν, αδερφοί. Θέλω να οικοδομώ τόπον για την κατοίκησή σου και για την ανάπαυσή σου. Να έρθει επιτέλους η αγαλίαση της σωτηρίας στην ψυχή μου. Εάν δεν έχεις την αγαλίαση της σωτηρίας στην ψυχή σου, μετανόησε. Δεν φταίει ο Θεός. Δεν είναι τυχαίο. Εάν δεν υπάρχει η ανάπαυση του Θεού μέσα σου, αν δεν αναπαύεται ο Θεός μέσα σου, αν έχεις ταραχή, αν δεν έχεις αγαλίαση, εσύ φταίς. Έρχονται τα ολέθρια. Μετανόησε. Ταπεινώσου μπροστά στο Θεό. Ομολόγησε, τα έκανα μουσκεμα. Μην το πεις σε κανέναν άλλον, μόνο στο Θεό. Αν ντρέπεσαι τους ανθρώπους δεν πειράζει, το Θεό μην τον ντρέπεσαι όμως. Πήγαινε στο Θεό και πες: έκανα λάθη. Μετανοώ, επιστρέφω σε σένα, έκανα πολλά λάθη. Χοντρά λάθη. Θέλω την ευλογία σου, Θεέ μου. Και τότε, πριν κυλοπονήσει, πριν έρθουν οι οδύνες, τις εγκυμονούσεις, εγέννησε. Ελευθερώθηκε και εγέννησε αρσενικό. Γιατί? Γιατί έχει πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και τρέμει στο λόγο του. Ήρθε το ευλογημένο αποτέλεσμα. Ήρθε το μήνυμα, αδελφοί, ο Χιράμ στη ζωή του. Ο Χιράμ, πάρε ό,τι θέλεις.
χωρίς όριο. Ήρθε ο Χριστός για μας. Πάρε ό,τι θέλεις. Ήρθε ο δούλος σου. Ο Χιράμ ήταν βασιλιάς της Τύρου και έγινε δούλος του Σολομώντος. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων και γίνεται δούλος δικό σου. Πάρε ό,τι θέλεις, πες μου και θα στο κάνω σύμφωνα με το θέλημά μου. Πριν κυλοπονήσεις, να γεννηθεί ο Χριστός στη ζωή σου ένδοξος, βασιλιάς των βασιλιάδων, Κύριος των Κυρίων, να γίνεται ένα με τον Χριστό, να μιλάει ο Χριστός μέσα από το στόμα σου, να μιλάς εσύ και να μιλάει ο Χριστός, να εργάζεσαι εσύ και να κάνει ο Χριστός, να εργάζεται ο Χριστός και να γίνεται από σένα ένα. Πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, τρέμονται στο λόγο του. Ποιος άκουσε τέτοιο πράγμα? Ποιος είδε τέτοια πράγματα? Μπορούσε να γεννήσει η γη σε μια μέρα έθνος Άγιον? Ποιος το γέννησε? Εσύ? Όχι, ο Χριστός που είναι ένα με σένα. Αυτός είναι ο καρπός. Ποιος γέννησε? Ο Χριστός? Όχι, εσύ που είσαι ένα με τον Χριστό. Που και οι δυο, υπηρετούντας ο ένας τον άλλον, υπηρετείτε τον παντοδύναμο Θεό, που τελικά ο ίδιος ο Θεός υπηρετεί εσάς, γιατί κάνετε το θέλημά του. Και τότε έρχεται το τέλειο. Πατέρας, Υιός, δια Πνεύματος Αγίου, ένα με σένα τον άθλιο, άχρηστο, ούτε ιδανό, αμαρτωλό, επειδή σήμερα μετανοείς. Και λες, Κύριε μου, χάρισέ μου πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου να τρέμω στο λόγο σου. Μετανοώ, αμήν. Μετανοώ, Κύριε. Χάρισέ μου πνεύμα ταπεινού, θέλω να γεννηθεί έθνος μέγα από τον Πατέρα τον Ουράνιο με τον Χριστό και μένα και σένα. Σκεφτείτε μια εκκλησία, αδερφοί, που να αποτελείται από τέτοιους δούλους και από τέτοιες δούλες. Σκεφτείτε μια εκκλησία τέτοια που να οικοδομεί εις δόξαν Θεού Πατρός, και κάθε ένας από μας να μην οικοδομεί μόνος του, αλλά ο Χριστός να οικοδομεί. Να μην οικοδομεί ο Χριστός, αλλά εσύ να οικοδομείς. Σκεφτείτε μια τέτοια εκκλησία. Κάνε μας, Θεέ μου, μια τέτοια εκκλησία, σε παρακαλούμε. Κάνε μας ένα τέτοιο λαό. Φανέρωσε τη δόξα σου, κατέβασε τη δόξα σου, Κύριε. Ύψωσε το όνομά σου το Άγιο, γιατί είμαστε άθλοι, ουτιδανοί, τενεκέδες ξεγάνω, ότι τίποτε είναι άχρηστη. Αλλά όταν ο Χριστός θα γίνει ένα με σένα, θα γίνεις και εσύ ένα με Αυτόν, και θα είναι Αυτός ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, και ό,τι αν κάνεις θα είναι εις δόξαν Θεού Πατρός, και ό,τι αν κάνεις θα το ευωδώνει ο Θεός, και ό,τι αν γίνεται θα το κάνει ο ίδιος ο Θεός. Σήμερα μετανοούμε. Εγώ φέρον εις τη γέννα, δεν ήθελε κάμι να γεννήσει, λέγει Κύριος. Εγώ κάμνω να γεννώσει, ήθελον κλείσει τη μήτρα, λέγει ο Θεός. Και προτείνει το Πνεύμα το Άγιο, εφράνθητε λοιπόν με αυτήν την Ιερουσαλήμ, με αυτήν την εκκλησία. Εσείς αγάλεστε πάντοτε με αυτήν που την αγαπάτε. Αγαπάς την εκκλησία, αδερφέ? Να δοξάζεις το Θεό, να προσεύχεσαι στο Θεό για την εκκλησία, όχι να μιλάς εναντίον της εκκλησίας. Να δοξάζεις το Θεό για την εκκλησία, γιατί ναι, ο Θεός θα ευλογήσει, αλλά θα στείλει και τα ολέθρια, και από μας εξαρτάται, από μένα και από σένα. Χαρείτε χαράν μεγάλην, πενθείτε δι' αυτήν. Ναι, δεν έχουμε όλα καλά, πένθησε να τα διορθώσει ο Θεός. Προσευχή σου, μετακραυγών και δεήσεων και δακρύων προσευχόταν ο Χριστός για τους μαθητάς του, για το αύριο. Πένθησε ώστε να θυλάσεις και να χορταστείς, να εκθυλάσεις
και να εντρυφήσεις στην αυθονία της δόξης αυτής της Εκκλησίας. Αμήν. Αδελφοί, ας σηκωθούμε να προσευχηθούμε, σας παρακαλώ.